Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να δώσω μερικές διευκρινήσεις. Τα θέματα που εμπεριέχονται στο πολυνομοσχέδιο είναι σε 5 άρθρα. Είναι μερικά ζητήματα τεχνικά, κατά κύριο λόγο, αλλά και ουσιαστικά. Στο ένα άρθρο, 239, είναι μία βελτίωση στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη των γενικών διευθυντών. Έχουν ολοκληρωθεί αρκετές από αυτές τις κρίσεις. Με την παρέμβαση αυτή βάζουμε ένα περιθώριο προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Σε κάθε επίπεδο οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται εντός 3 μηνών από την έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Στο άρθρο 240 αφορά τα θέματα επιλογής στελεχών επιπέδου διοικητικού τομεακού γραμματέα. Ξέρετε, νομίζω ότι διατρέχει μια λογική πάρα πολλές τοποθετήσεις από αυτές που άκουσα, όχι όλες, ευτυχώς. Είναι ή βάζουμε ένα τίτλο χωρίς περιεχόμενο σε κάτι, γιατί θέλουμε να το βάλουμε, ή βάζουμε και ένα περιεχόμενο το οποίο δεν είναι αληθές. Δίνουμε όποια ερμηνεία μας βολεύει προκειμένου να ασκήσουμε την αντιπολίτευση με βάση τίτλους που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή δεν είναι μια λογική. Είναι καλό να βλέπουμε τι πραγματικά εμπεριέχει μια διάταξη, δικαίωμα του καθενός να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά όχι να διαστρεβλώνει. Ας πούμε, άκουσα και από εσάς, κύριε Κουτσούκο, ότι δεν διορίσαμε γραμματείς, κάτι κάναμε. Πού τα είδατε αυτά? Μάλλον σε εφημερίδες. Διότι στην ουσία. Λοιπόν, να σας πω τι λέει το άρθρο, γι' αυτό λέω. Το άρθρο λοιπόν λέει. Το εξής. Όπως ξέρετε, διότι κυβερνήσατε πολλά χρόνια, οι γραμματείς των Υπουργείων ήταν πολιτική επιλογή Υπουργού και υπογραφή Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν καταργείται. Πότε καταργείται? Τώρα. Ποιος το καταργεί? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι πρώτες προκηρύξεις έχουν ήδη βγει. Ξεκινήσαμε από το δικό μου Υπουργείο, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, και προχωράνε. Εντός των επόμενων ημερών θα έχουν ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις όλων των θέσεων, γενικών γραμματέων, ειδικών γραμματέων και τομεακών γραμματέων, εξαιρουμένων του Υπουργείου Άμυνας, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για ευνοήτους λόγους. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η οποία πρώτη φορά επιχειρούμε, πρώτη φορά ξεκινάμε διαδικασίες αποκομματικοποίησης της διοίκησης, και αυτή είναι μια τέτοια διαδικασία, νομίζω ότι δεν σηκώνει κριτική, εκτός αν θέλετε να αφήσουμε όπως είναι. Τι προβλέπει όμως μέσα στη ρύθμιση? Ότι βάζουμε και χρονικό περιθώριο στο πότε θα ολοκληρωθεί, δηλαδή 36 του 18 θα έχουν τοποθετηθεί η αποκρίση προερχόμενη γραμματής, είτε γενική, είτε τομεακή, είτε ειδική. Επίσης, τι άλλο κάνουμε σε αυτή τη ρύθμιση? Ρυθμίζουμε ένα μεταβατικό στάδιο, αν εννοείται αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, τοποθετούνται, ας πούμε, ότι γίνεται η κρίση και τοποθετείται ένας γενικός γραμματέας το Μάρτιο. Να μπορεί 3 μήνες να συνυπάρξει με τον προηγούμενο για λόγους συνέχειας της διοίκησης. Και διότι είναι... Ορίστε. Όλοι προκηρύσσονται, είπαμε. Όλοι. Αναπληρωτές, γενικοί, ειδικοί, όλοι. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις θέσεις, λοιπόν, σε όλες αυτές τις θέσεις, θα συνυπάρξουν για 3 μήνες για ευνοήτους λόγους συνέχειας της διοίκησης. Ένα καινούριο θεσμός θα χρειαστεί, για να μην διαταραχθεί η λειτουργία των Υπουργείων, θα χρειαστεί μία τρίμηνη παράλληλη δράση, που τότε το πολιτικό μονοσκέλος, δηλαδή έναν έλεγχο της δράσης, θα έχει ο παλιός, και όλες οι αρμοδιότητες, όσο ορίζει ο νόμος, οι διοικητικές, θα έχουν ήδη μεταβεβαστεί από την πρώτη μέρα στον εκλεγμένο από κρίση γραμματέα, επαναλαμβάνω, γενικό, αναπληρωτή, ειδικό, τομεακό, ό,τι λέγεται γραμματέας. Πόσο πιο σαφώς. Αυτό λοιπόν κάνει το άρθρο αυτό. Επίσης, στα άρθρα 241 και 242, γιατί και εκεί άκουσα, όχι από εσάς κύριε Κουτσούκο, αυτό το άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία. Κοροϊδέψαμε, λέει, τους συμβασιούχους, τους τάξαμε ότι θα τους μονιμοποιήσουμε και δεν το κάνουμε. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει, μάλλον από τις εφημερίδες τα παίρνετε.
Δεν βλέπετε τις δηλώσεις, δεν βλέπετε τα κείμενα, τα γραπτά κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, και ένα σύστημα πάγιες και διαρκής ανάγκης σε αυτή την χώρα να προσλαμβάνονται άνθρωποι ορισμένου χρόνου. Αυτό γίνεται χρόνια. Έχει δημιουργηθεί με ένα ανορθολογικό εντελώς σύστημα προσλήψεων προσωπικού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Μπορούμε να το ανατρέψουμε? Δηλαδή όσοι εργάζονται σήμερα συμβαχιστούς θα τους κάνουμε μόνιμους την άλλη μέρα? Αυτό δεν γίνεται από το Σύνταγμα της χώρας. Δεν γίνεται. Μετατρέπουμε κατά το δυνατόν θέσεις εργασίας από μερικής απασχόλησης σε μόνιμης απασχόλησης, και όταν βρούμε αυτές τις θέσεις και τις προκηρύξουμε γίνεται διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Και με αντικειμενικές διαφανείς διαδικασίες, ό,τι λέει το Σύνταγμα της χώρας και οι νόμοι της χώρας ακολουθούνται. Χωρίς να υπάρχει ούτε ένας που να έχει προσληφθεί ή που θα προσληφθεί με διαφορετική διαδικασία και όταν τον βρείτε να μου τον φέρετε. Διότι τίτλους λέτε, χωρίς περιεχόμενο. Κομματικό κράτος, στρατό, φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν καταλαβαίνω πού βρίσκονται όλα αυτά. Αυτά δεν έχουν περιεχόμενο, δεν έχουν τίποτα από κάτω τους. Είναι απλά ψέματα. Διαστρεβλώσεις, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα, διαχρονικά άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Η καθαριότητα είναι πάγια και διαρκής ανάγκη. Δεν είναι τρίμηνη ή τετράμηνη. Άλλο αν έχει και μια εποχικότητα και εκεί θα χρειάζεται κάποιος να παίρνει ένας δήμαρχος, ας πούμε, και μερικούς συμβασιούχους για το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η καθαριότητα όμως είναι πάγια και διαρκής ανάγκη όλο το χρόνο σε μια πόλη, σε ένα χωριό, οπουδήποτε. Εκεί τι κάναμε, μετατρέψαμε τις θέσεις, όχι τους ανθρώπους που εργάζονται. Οι θέσεις λοιπόν θα προκηρυχθούν και θα πάνε με κριτήρια ΑΣΕΠ και θα είναι μόνιμες θέσεις εργασίας μέσα από ένα ανοιχτό διαφανή διαγωνισμό για 8,5 περίπου χιλιάδες ανθρώπους. Τι κάνουμε τώρα? Αντίστοιχα έγινε ένα θέμα με τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας μετατρέπουμε τις θέσεις τους σε μόνιμες, διότι αυτό ήταν το λογικό. Αυτό πώς γίνεται και το ορίζουμε στα άρθρα εδώ του νόμου. Ορίζουμε ότι ο μέσος όρος, όπως έχουμε δεσμευτεί, ότι ο μέσος όρος συμβασιούχων που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας δεν θα ξεπεράσει, όπως το 17 δεν ξεπέρασε και δεν θα ξεπεράσει και το 18, το μέσο όρο συμβασιούχων του έτους 16. Το έχουμε βάλει σαν ορόφια. Γίνει ένα ταβάνι λοιπόν αριθμού συμβασιούχων. Τι κάνουμε όμως? Θέσεις που μετατράπηκαν, ενώ ήταν συμβασιούχοι, μετατράπηκαν σε μόνιμες, προφανώς τους αφαιρούμε από τους συμβασιούχους. Δηλαδή, σταδιακά θα μειώνονται οι θέσεις συμβασιούχων και θα αυξάνονται οι θέσεις που θα προκυρήσονται για μόνιμες. Αυτό ήταν στην πολιτική μας, το έχουμε πει ανοιχτά, δεν έχουμε κανένα θέμα να μην το πούμε, αλλά το κάνουμε κιόλας. Δηλαδή, μετατρέπουμε θέσεις εργασίας σε μόνιμες. Αυτό που έχουμε υποσχεθεί, αυτό ακριβώς κάνουμε. Άλλο αν αυτό δεν αρέσει και το να έχει δικαίωμα άλλο σε μια σταθερή μόνιμη εργασία, κάποιος το λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κομματικό κράτος. Τώρα πώς γίνεται αυτό μέσα από διαδικασίες σας? Ας θυμηθείτε εσείς που τα κόμματά σας κυβέρνησαν πολλά χρόνια, γραφώσουν μέλος στο ΠΑΣΟΚ και την ημέρα ήσουν δημόσιους υπάλληλους. Ή μήπως δεν έγιναν αυτά? Λοιπόν, μήπως τα ξεχνάμε αυτά? Λοιπόν. Ή μήπως ξεχνάμε το Δεκέμβρη του 2014, συγγνώμη. Να ησυχάσουμε λίγο, να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, εσείς ήταν μικρός. Αλλά σας παρακαλώ. Καλό είναι να το καταδικάσετε για το χώρο σας που το έκανε. Όχι για ένα πολιτικό φορέα ο οποίος δεν το κάνει. Να μην τον μπερδεύουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά λένε οι ρυθμίσεις που φέραμε εδώ και μία τεχνική στο τέλος, η οποία λέει, ας πούμε, ότι στο Μητρό Στελεχών, σας θυμίζω ότι στις θέσεις των γραμματέων, όλων των γραμματέων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, συν άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα αναλόγων προσόντων.
Επομένως, είχε ξεχαστεί μία κατηγορία εργαζομένων, το Πανεπιστήμιο μας το θύμισε, είναι οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες με αρχικά ΕΛΕ που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο να έχουν δικαίωμα να είναι στο Μητρό και κάνουμε μία μικρή ρύθμιση και το προσθέτουμε και βάζουμε και αυτούς τους επιστήμονες στο Μητρό στελεχών. Αυτά έχουν τα 5 άρθρα και όλα τα άλλα είναι απλές στρεβλώσεις, παρερμηνίες, είτε κατά λάθος είτε συνειδητά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα φέρετε